Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Εκεί που οι θεοί μεγαλουργήσαν, οι βασιλιάδες τα ύπνη τους αφήσαν. Εκεί που ο ξένος όδυνας της κάθισε και ο λαός ευήνο πάθησε. Που γίνε κάτεργο πικρό ιδιό πάλι κι ο έρωτας καημός και παραζάλι. Εκεί που η φύση ανθίζει ευλογημένη, μεγάλωσαν οι ηγέτες παθιασμένοι για λευτεριά, για μόρφωση κι ισότητα στην πάτρια γη, στην ανθρωποτήτα. Λάθεται το όνειρο στην κόχη κάποιου κύωνος, φωνή αγαλατίας πυγμαλίωνος. Κάτω στους πέντε ποτάμους, κάτω στους πέντε δρόμους, μια μάνα καλοριζίτσι, τρεις κόρες αναγιώνει. Η μια νελέαν τη ρόδουν, την άλλη να ροδούσαν, την τρίτην την καλύτερη, λαλούν τη ροδαφνούσα. Ο Χιρατζής άρχισε πάλι, τραγουδάει τώρα την ροδαφνούσα. Έχει φωνή γλυκιά και εκφραστική. Έχει το απαρίντου κρυθαρίν το ταΐζι. Η ρίγενα το άλλη. Σε τρεις ώρες το πολύ θα βαλεί το μοναστήρι δάσκαλε. Μεγάλη χάρη της αξιώσεμα και φέτος να την προσκυνήσω. Τρίτο 15 που σας ακολουθώ στο πρόσκυνη μάζα στην Παναγία του Κίκου Χατζη Μιχαήλ. Και θα μας ακολουθήσεις και τέταρτη και πέφτω. Δεν θα σε αφήσουμε να φύγεις από το χωριό μας, δάσκαλε. Είμαστε όλοι χωρκάνοι. 15 μαθητές, 750 γλώσσα και το Σαββαθιάτικο. Κανένας άλλος δάσκαλος δεν παίρνει το μισθό σου. Δεν έχεις παράπονο. Από το Χατζη Μιχαήλ κανένα παράπονο. Αχ, Παναγιωτάκι μου και πάλι, αχ. Τέτοιον ελεηνό μιλέχτημο μας κυβερνά. Στην Ευρώπη τόση πρόοδος, τόσος πολιτισμός. Εμείς εδώ ούτε ένα σχολείο. Ευτυχώς που ευρέθηκε το μακρινάρι του Κωνσταντή. Το βάλαμε τα μαζίτες μέσα. Μαύρη ψήση μου. Τέτοια πεθιάσαν τα δικά μου. Και να μιλήσουν αγράμματα. Δεν θα μιλούν αγράμματα. Φέτος ο Στεφανής σου τα διδακτήτη Χριστομάθεια. Ο Στεφανής μου έπρεπε να φοιτήσει στο σχολαρχείο. Πώς όμως. Στη Λεμεσό για να πάει στη Λισκαίτσι. Με τις μούλες και ο Βερόνικτα. Και εκείνη είναι πολύ. Για τις κόρες δεν μπαίνουν αυτοί. Το όνομα τους να γράφουν και να διαβάζουν το Χριστέ Βοήθη. Η γυναίκα για το σπίτι. Και μέσα να δείξει την αξία της. Θυμάστε το Ασπασία να ακούσεις τις καμπάνες του μοναστικού. Του δακτυβούλου. Για την αφενκιά μας. Μεγάλη μας τιμή κάθε φορά τέτοια υποδοχή. Χαλάλη της ο Τερατσόκαμπος 50 σκάλες. Καλύτερα στη χάρη της παρά να αποτρέπει τους φορούς ο Τούρκος. Τουλάχιστον το μοναστήρι μόνο την δεκάτη. Με Βερχίν, με Χαράτσι, με Ασκερί. Ύστερα, περιουσία του μοναστηριού, περιουσία του γένους. Και ούλα να τα δώκεις χαλάλη στη χάρη της. Εμείς πώς γυρεύουμε όλη την ώρα την βοήθεια της και κουβαλούμε τους μοναχούς με την εικόνα της στις ανομβρίες. Αναμένεται ως φαίνεται σπουδαίους προσκυνητές, Αγίοι Ιγούμενοι. Ο συγχωριανός σου, Πατέρ Νεόφιλε, ο Χατζη Μιχαήλης. Φτάνει εδώ με την ακολουθία του πριν το μεσημέρι. Αν βέβαια δώσουμε πίστηνη στο γιορκή του Βοσκό. Τους είδε, λέει, από τη Βίγλα να ξεπροβάλλουν μέσα στο ξέφωτο του δάσους. Έδωσα ήδη εντολές να ετοιμάσουν την τραπεζαρία. Ο Χατζη Μιχαήλης, ο γιος του Παπα-Νικόλα, έχει να τον δω πάνω από 30 χρόνια. Επρόκοψε πολύ. Έγινε ο πρώτος του χωριού, ο πρώτος δημογέροντας και μέγας ευεργέτης του μοναστηριού. Άκουσα πολλά για αυτόν και μάλιστα από απλούς ανθρώπους. Το 72 έσωσε το χωριό από την πείνα, μου είπε.
Τους έφερε ο ίδιος σιτάριν από την Αυθάλεια. Και αυτός σπουδαίο έργο και η εκκλησία που τους έκτισε. Μπράβο, μπράβο. Πώς απέκτησαν τόση δύναμη. Λέγουσιν βέβαια και για μια νευρετή, κάποια χρυσά νομίσματα τα οποία έβρινε στα πότη μου. Δεν γνωρίζω. Και έκαμεν και παιδιά προκομμένα. Ο μεγάλος του γιος ο Δημητρός έχει όνομα για την εξυπνάδα και την εργατικότητα. Ήβρισι των πεγιώτησον εμέ το σεντρουβάνι. Εμέ το σεντρουβάνι. Ο Δημητρός όσο μεγαλώνει μοιάζει σου. Και το δίντου και το θέρσιμο. Ο Δημητρός είναι ευτιστός εσύ. Ακόμα και ο τρόπος που σκέφτεται. Εγώ είμαι διαφορετικός. Κοινός σε ούλα χαλινών. Εγεννήθη με τον νουν, ελάλην ο Ιωδακή μου ο δάσκαλος. Νούσιμος, μετρημένος και δουλευτής. Έκλεισε φέτος τα 25, εν καιρός. Έβαλες καμιά κοπελούα στο μάτι. Κόρη του παπα Στεφανή, αρέσκει σου, το ρώτο. Αρέσκει και του Δημητρού. Έκαμε σουλό. Γιατί ταράχτηκες. Δεν σ' αρέσκει δηλαδή. Μπορούν δεν καλή. Είναι όμως για το Δημητρό μας. Και ποια είναι για το Δημητρό Χατζή. Τι αν έβαλες το νου σου. Θα σου πω και η Παναγία του Τζίκου που πάμε σήμερα να την προσκυνήσουμε να σβάλει το χέρι μας. Τι αν σκέφτηκες Χατζή. Την κόρη του Φραγκόπουλου τη μεγάλη. Η Χριστίνα. Ξέρεις τα καλά σου, Χατζίνα. Έχω ένα σκορκάτης με τις βράτσες. Να ζητήσω την κόρη του Φραγκόπουλου. Ενώ σάρκουν τα που είναι μεσό. Γιατί είσαι ο Πας. Έτσι ζουν πάντα. Ξέρω σε καλά. Μετά στις στολές σου και στράσει ο Πας. Η κόρη του Φραγκόπουλου όμως είναι και χωράφι. Να ανοίξουμε το μουτζί μας, να αρτηρήσουμε και να μας μείνει. Αρτήρα Μιχαήλη, και ο κάμπος του ξενοφού. Εσύ δεν τρά πρώτον πράγμα. Είναι κόρη μεγαλωμένη στην πόλη, μέσα σε σπίτια και παλάθηκε. Χριστίνα μου, το άλλο να πιένε σου καλύτερα. Mm-hmm. Νομίζω είπες τότε μάμα μας. Mm-hmm. Έχεις δίκιο. Το ροδίν πάει μου πιο πολλά. Mm. Τούτο θα κρατήσω. Βεβαίως το ροδί. Ελάτε όπως το δείτε, ξεφορτώνουν κάτω στον ηλιακό τις κάσες με τα γυαλικά που έφερε το βαπόρι του παπά σας από την Ευρώπη. Σκέφτου το Μιχαήλη. Ο Δημητρός μας είναι διαμάντιν πεντακάθαρον, είπε στο γιο μόνος σου. Χωριατόπεδον όμως. Πώς θα το πάρει ο Φραγκόπουλος. Ο Φραγκόπουλος είναι φαντασμένος. Πόσες φορές τον εκοιμήσαμε στα νοούλη μας. Πόσα τραπέζια και πόσα ξεφαντώματα. Κάθε φορά είναι που σπίρι μας μπορεί να ξεκινήσει μαζί με τους μεμούριδες του για να εισπράξει τις δεκατίες που ενοικιάζει από τον Τούρκο. Άνθρωπος λυκομήλυτος, χωρατατζής. Και τι θα του πω, Χατζίνα, δώσ' μου την κόρη σου για την ωραία το χωρκό μας. Είπα σου το και τις προάλλες, κάτω στον Κασαπάν, πάνω από το κονάτσι, που λέτε σπίτι ναρκωτικών ενός Τούρκου μπέι που επέθανε άτεκνος. Είπε μου το στη λες, ο ταχυδρόμος που πάει όρχεται στο κτήμα δυο φορές την εβδομάδα. Δεν αντιλέγω. Και σπίτι πρέπει να αγοράσουμε στον Κασαπάν και γραφείο. Εμπόριον γάμου. Αλληλογραφία με μεγάλους εμπόρους. Στην Λάρνακα και στην Λεμεσόν έχουμε. Ένα γραφείο χρειάζεται. Όμως, δεν κάνεις όνειρα, γιατί θα απογοητευτείς. Είναι δυνατόν να γυρίσουμε εμείς να δούμε τόσο ψηλά. Θόρε, θόρε, Καλλισθένη. Έσω στον κοψοτέχνημα. Μπράβο, την Παναγία μου, να χρήγορο. Θα πάρω να δεις τι ωραία πράγματα μας έφερε το παππούς. Και πόσα άλλα θα έρθουν ακόμη. Αν φτάσουν γερά τα καΐκια μας εννοεί. Πέφτω και δεν κοιμούμαι να σκέφτομαι πόσα καΐκια χάνονται τον τελευταίο καιρό στις θάλασσες. Κι εγώ παρομοίως. Ξέρετε πόσα καράβια μας βρίσκονται αυτόν τον καιρό στις θάλασσες, εκτός από το μεγάλο βαπόρι στην Ευρώπη.
3 άλλα μπουμπαρτοκάικα. Το έναν είδαμε το χτες στο λιμάνι, μπαμπά, φορτωμένο πέτρες για το Πορσάι. Και ενώ, Δημήτρη, ξέρεις τους κινδύνους, διαπραγματεύεσαι να αγοράσεις και τη γονέτα. Παρά τους κινδύνους, Μαριγό, τα κέρδη από τα καΐκια είναι μεγάλα. Το είπαμε, είναι επανειλημμένος. Άρα, Πολοντισάρ, βοηθάτε να βάλουμε πίσω τα γυαλικά στις κάσες και να χρησιμοποιηθούμε το καλό στις χαρές σας. Και στον Καδίν είναι καιρός να πάει χωριένος. Ο ίδιος τους δικάζει. Και ως επί το πλείστον τους φέρνει στο φιλότιμο. Είναι άντροπή τους, λέει, να φτάνουμε στον Καδίν, έναν αλόθρησκο. Και βάζει εμπρός στο Ευαγγέλιο. Ενώπιον του Θεού τους ζώντος τους. Και όποιος δεν συμμορφώνεται, μαύρο πινάκισμα και έξω από το χωριό. Γι' αυτό ούτε κλέφτες, ούτε καταχραστές θα μην. Αναγνωρίζεις με, Μιχαήλη? Προσπαθώ. Όταν είμαστε παιδιά, εκρατούσαμε μαζί τα εξαπτέρια. Θυμάσαι? Είσαι ο νεόφυτος. Μα ήξερα ότι βρισκόσουν στο Άγιον Όρος. Εκεί βρίσκομαι. Προσωρινώς όμως μένω εδώ, στο μοναστήρι. Από τον περασμένο μήνα. Έχει να βρεθούμε. Ήμουν 18 χρονών όταν έφυγα από το χωριό. Ναι, αφημούν. Μίλησε μου ο επόμενος για την πρόοδος. Μορφώθηκες καλά, είπες, στο Άγιον Όρος. Από μικρός έδειχνες πως ήσουν για τα γράμματα. Εσύ η απροκοπή. Έφερε το μαντάτον ο Τουρκόπουλος πως έρχεται ο Χατζημιχαήλης με την ακολουθία του και μόνο μιας οι μοναχοί αρχίσαν να χτυπούν τις καμπάνες. Ο Θεός σου βοήθησε. Μεγάλη του η δόξα. Ο Θεός βοηθά τον άνθρωπο που κοπιάζει. Δεν είμαι ευχάριστος. Υβράζει κάτι από τον πατέρα μου. Θυμάσαι τον Παπα-Νικόλα. Όμως δούλεψα σκληρά, νεόφυτε. Δεν βοήθησε ο τουρκικός ο νόμος. Αμάντησε τις ταρατσιές και κάμε τις δικές σου. Αμάντησε ταρατσιές. Όνο και στην άρθρο. Τη δουλειά ποτέ μου δεν την αφοβήθηκα, ούτε την αντράπηκα. Όποια δουλειά, ανεργεί το όνειρος. Σωστά, πολύ σωστά. Και καραβουνιάρης γίνηκα στις δύσκολες χρονιές της αφορίας. Ούλη η οικογένεια ζεμένη στη δουλειά. Εκουβαλήσαμε τις σινιές που τον ακάμαν πάνω στα γαδούρκα. Και ύστερα, περιμέναμε 8-10 μέρες το καμίνι, ώσπου να γίνουν τα κάρβουνα. Καραβάνι σωστόν, και κατεβάζαμε τα κάρβουνα από το χορκόν στον Κασαπάν. Και Ευρετή, άκουσα κάτι για Ευρετή.
Η πρώτη σου μαγιά. Δυο περιδέρεα, μαχμουτιάδες. Ο Κύριος ευεργέτησε. Ευεργετήσεις κι εσύ τους συνανθρώπους σου. Ήταν ο λόγος του γέροντα στον εντάφο. Κι έκανα το. Κατά τις δυνάμεις μου. Τα κελάρκα μου γεμάτα, δόξα σου ο Θεός. Το σπίτι μου ανοιχτό. Και το τραπέζι μου πάντα στρωμένο. Να το γνωρίζει ο φτωχός, να μην απελπίζεται. Είστε αξιέπαινος πραγματικός, Άγιε Ηγούμενε. Από χρόνο σε χρόνο εύκολα διακρίνει κανείς την πρόοδο στη μονή σας. Προσπαθούμε, κύριε Σαμιώτη, κατά τα δυνατόν. Η μονή μας βρίσκεται εδώ από τους Βυζαντινούς χρόνους. Και η εικόνα της Παναγίας μας είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, όπως γνωρίζετε. Είναι αλήθεια πως το 1821 εχώσετε την μέσα ώρα για να τη σώσετε από τους Τούρκους. Η τότε μοναχή, εκτός του ηγουμένου Ιωσήφ, ο οποίος παρέμεινε στο μοναστήρι και υπέστη φρικτά βασανιστήρι. Και ύστερα σκοτώσαν τον. Μαζί με τους άλλους δεσποτάδες, ηγουμένους και προεστούς. Δύσκολες εποχές. Ευτυχώς τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και για τη Μονή και για την Ίση ολόκληρο. Σε κανένα Ρώσος. Ύστερα από το 56 η Τουρκιά είναι η ίδια. Και την περιουσία σου την ορίζεις οπωσδήποτε και την καμπάνα μπορεί να τη χτυπήσεις. Και μπορείς να φροντίσεις για τα σχολεία σου και για τη μόρφωση των παιδιών σου. Μανθάνω ότι μεριμνάτε πολύ για τη μόρφωση των μοναχών σας. Ναι. Και στη Λευκοσία του στέλνουμε και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι να στείλουμε και τον μικρό μας τον αδελφό τον Νικόλα. Ένα ακόμα 5 χρονών και ο αφέντης καμιώνει. Η φήμη σου έφτασε παντού, Μιχαήλ. Κι που επαναλαμβάνουν όλοι είναι το ταξίδι που έκαμε στο 72 στην Ατάλια όταν πήγες να τους φέρεις σιτάρι μέσα στη μεγάλη αφορία. Ήμουν ο πρώτος δημογέροντας. Είχα υποχρέωση να σώσω το χορκόν. Τρίτος χρόνος. Ούτε σπήραν. Ούτε θερίσαν. Έσφιξε ο ουρανός και ούτε μια στάλα νερό στη γη. Δεν μου είναι άγνωστη η δυστυχία του λαού μας, Μιχαήλ. Όλα τα μαθαίνομαι από προσκυνητές που φτάνουν στο Άγιον Όρος. Ένα και μέρη με 500 λίρες πήρε μαζί μου και καμιά δεκαρκά νομάδες που το ελάνε την καρκιά τους. Ένα βρωσά καράβι του Φραγκόπουλου. Έλειψα ένα μήνα. Αφέντη Χατζη Μιχαήλ, είσαι ο πατέρας μας. Έτσι με υποδέχτηκε το χορκό στο κερατίδι. Όταν είδαν τον καράβι γεμάτο σιτάρι. Αξιέπαινος Μιχαήλ, και ο μισός σου μεγάλωσε στον ουρανό. Μα τι συμβαίνει, Μιχαήλ, σε βλέπω σκεφτικόν. Είπαμε για τις προκοπές και τις αγαθοργίες. Εν είπαμε για τις αμαρτίες. Ο Σατανάς κεροφυλακτεί με 1000 πρόσωπα και η αδυναμία της σάρκας μεγάλη. Εν ήθελα να ετοιμάσω το στεφάνι μου. Μάρτυρ μου ο Θεός. Να εξομολογηθείς την αμαρτία σου, Μιχαήλ. Να ησυχάσεις. Να εξομολογηθώ. Έχω το πάντα στο νου μου. Κι είναι ευτύχημα μου σε ύβρα σήμερα εσένα. Πήγαινα πάνω να φορέσω κι εγώ το πετραχύλι μου. Σατανική γυναίκα. Λίνο Παμπατσί. Αντά. Δίπλα μου, κάτω από την ταράτσα, το έξαπα. Τρεις ημέρες, όπου γύριζα το Δήμο, έφερον την εμπρός μου.
ταυτισμιτιών με την Ασπασία. Αρκείται μου ώραν ώραν να παλιτζέψω την μούρα και να ορμήσω στο χωρκό τη. Πέρασα δύσκολες ημέρες. Μα με τη βοήθεια του Θεού της υπερήθηκα. Μιχαήλη, ένα λουμό μέσα μου. Έχεις γυναίκα και παιδιά. Το χωρκό εξέλεξες σε δημογερόντα. Θέλεις να χαθείς για μια γυναίκα. Μόνο ο χρόνος, γιατρός πάντα. Ξέχασε το. Μην το επαναφέρεις στη μνήμη σου και χάνεις την ηρεμία σου. Η Παναγία που εορτάζομαι αύριο θα γαλινέψει την ψυχή σου. Σιγά σιγά. Κοίταξε χρώματα. Τούτη ώρα για δοξολογία του Θεού. Δοξάζω το όνομα του. Εκανόνισα τα ούλα για αύριο. Ο Νιαζής, ο άνθρωπος των κληρονόμων, να μας δείξει το σπίτι. Έβαλες με σε μεγάλες σκέψεις, Ασπασία, τούτες τις τελευταίες μέρες. Θωρώ το. Άκουσε, Μιχαήλ. Θέλουμε την ησυχία μας, καθούμαστε ήσυχα έσω μας. Ούτε τρεξίματα στη Λεμεσό, ούτε παρακάλια, ούτε ανθρωπές. Και όπου ήσου, τσίπου μου πάντα. Για να ταράξουμε, να πάμε πιο μπροστά, πρέπει να δοκιμάσουμε. Κι αν δεχτεί ο Φραγκόπουλος πάνω χαρά μας. Κι αν δεν δεχτεί, δεν πρόταση είναι κάμα. Με εκλέψαμε, με ατιμή ανεπράξαμε. Την ανάγκη θα του χαρίσει και τις 800 λίρες που σου χρωστά από τα περσινά και τα προπέρσινα τεράτσια. Με τα χαράζω να του τα χαρίσω. Όμως το θέμα είναι λεπτό. Δηλαδή να του προτείνω να πουλήσει την κόρη του. Και στράτα του Δημητρού πώς θα του φανεί. Θα δεχτεί να του οράσουμε γυναίκα. Με τρόπο, Μιχαήλ, με τρόπο. Να έρθει ως δώρο στο γάμο τους. Ύστερα η κορούδα είναι μικρή. Εζήτημα αν έκλεισαν τα 16 η Χριστίνα η μεγάλη του κόρη. Και αρχόντι των πόλεων, δεν τους αρέσκει να παντρεύκουν τα παιδιά τους μικρά. Λάθος τους. Να παντρευτείς μικρός, να χαρείς παιδιά συγγόνια. Η Χρυσταλλού, η δική μας από 2 χρονών, έννενη. Και όσοι το χαρίλαουν της 5 χρονών, στην ηλικία του Νικόλα μας. Μεγάλη ευκολία και για τις δυο. Την μια νεβίζανα εγώ τα μωρά, την άλλη τζιν. Έλα, χαρίλα, κάνει παιχνίδι. Και εσύ, Νικόλα. Άντε, μανώ μου. Άντε, υπολόγισες καθόλου τη γνώμη του Δημητρού? Θα πει όχι. Θέλει να πάει μπροστά και μια καλή γυναίκα είναι το άλφα και το μέγα. Με άλλο μάτι θα το δουν οι προεστοί στο χτήμα άμα παρουσιαστεί με γυναίκα την κόρη του Φραγκόπουλου. Εν το ίδιο να κατεβεί από το χωρκό με την κόρη του Παπαστεφανή. Ποια κυρία θα της ανοίξει την πόρτα? Ωραία όπως τα παρουσιάζεις, Χατζίνα. Μα δύσκολο στην πράξη. Ο άνθρωπος πρέπει να βουταβρίζεται ώσπου φτάνει το σέρνικο. Και για την οικογένεια ολόκληρη θα ανοίξουν άλλοι δρόμοι. Και για τον Νικόλα μας. Κάμνεις όνειρα να μεγαλώσει ο Νικόλας μας και να τον στείλει στο σχολαρχείο της Λεμεσού. Ξέρεις τι θα πει να έχει δίπλα του το συμπέθερο που είναι και σχολικός επίτροπος? Θα δοκιμάσω, Ασπασία. Θα δοκιμάσω. Και ο Θεός βοηθός. Αύριο να σας στήσει πρωί να κατεβούμε στον Κασαπά
Θα πάμε να δούμε το σπίτι του αρκοντικού που λαλείς, πάνω από το κονάκι. Τούτο μη τσάσαλα. Τούτο μη άλλο σάλα. Τούτο, κομπελουκιό. Και το μαγικό. Γιαβάς, γιαβάς, σιγά σιγά. Τούτο, μητσότα, γιατούλα. Μαϊρκό, μακριά, για να μην φτάνει μυρωκές. Θέλει υπερημίση. Μάστρος άζει. Και η ανάγκη μετασυγχώρησης. Απόπατο είναι μακριά, μακριά, έξω στο αυλί. Τούτο χαμάμ, για λουτρός. Πόσο φάνηκε? Μεγάλο σπίτι, φωτεινό. Μελλοντικό θα χρειαστεί για νόη. Καλύτερο η σπίτι γκασαπά, ομορφότερο θέση. Πάνω από κονάκι. Και η εκκλησία του Αγίου Κενδέα κοντά. 110 λίρες και είναι δικό σας. 100 είπαμε, μοιάζει. Τώρα έκαμε στις 110. 100. Ούτε μια μπάρβα. Άντε, 100. Αφερίν, Χατζη Μιχαήλ Εφέντη. Αχάλαλ. Και ίσαλλα έναν καλό κοπέλα για τη μητρό σας. Έλα, Αστασία, να δεις και το μαγαζί που εγώ αγοράσαμε από το Τσιαζί μου πριν. Τούτο θα είναι το γραφείο του Δημητρού. Είτε πετύχει το συγκέντρο συμβιβιό ή ο Δημητρός πιο θα εγκατασταθεί στην πόλη. Άντε, τράβα τώρα στο θεμιστόν τον ράφτη να παραγγείλεις και φορεσιάς. Θα κάνουμε το μεγάλο βήμα, γιέ μου. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Ενώ μου σκέφτεσαι. Δεν είδα ποτέ μου την κοπέλα. Και τούτο στενοχωρεί με. Εσύ που την είδες κάποτε πώς σου φάνηκε? Αρκόντο που λέγε μου. Μην είστε. Να σου αρέσει. Με την κόρη του Φραγκόπουλου η κοινωνία θα σε δει με άλλο μάτι, γιέ μου. Γεια σου, θα είναι εγγόνια του Φραγκόπουλου. Και θα δεχτεί ο πατέρας της. Ορπίζω. Πρώτα Θεός. Τέλος του μηνός έρθεις μαζί μου στη Λεμεσόν και για μένα το πράγμα θα δείξει. Ευχαριστώ. Δόξα τω Θεώ, εγύρισε και αυτή τη φορά γερό από τη μέση.
βραβείο. Σε λέω, άρχισα να πάμε στο ξενοδοχείο να πληθούμε λίγο, να ξεκουραστούμε. Έλα, για στον Μόξα. Για να πας στο ξενοδοχείο στον Αφρίδι, να του πεις να μας κρατήσει ένα δωμάτιο σπανό με το Μιχάλη Πέτρο. Με το γιον του. Πάρ' τον Μόξα. Ευχάριστη έκπληξη. Δεν σας περίμενα. Δεν ειδοποιήσατε κι εσείς ευλογημένοι. Ήρθαμε εκτάκτως για το τέμπλο. Ωραία. Ελάτε, πάμε στο γραφείο. Ελάτε, περάστε φίλοι μου, περάστε. Ελάτε. Διακομή, καφέδες για τους φίλους μας. Εγώ μόνο νερό. Λοιπόν, σας σκεφτόμουν. Σήμερα σας σκεφτόμουν. Αυτό το τηλεγράφημα έφτασε σήμερα πρωί από τη Λάρνακα. Το Λονδίνο, Ζητή Χαρού πιάσε πολύ καλή τιμή. Δυστυχώς όμως όσα είχα τα έκλεισα ήδη με την Αίγυπτο. Θα εμπορέσουμε άραγε να αγοράσουμε μερικά χιλιάδα σκαντάρια. Θα εμπορέσουμε. Στο κεραβείο είναι αποθήκη γεμάτη. Ωραία. Πολύ ωραίο. Η τιμή είναι εξαιρετική. Ανοίγεται πλέον μεγάλη αγορά στον χώρο. Έρχονται και οι καφέδες. Ωραία. Αισθάνεσαι ζαλάδα, Δημητρό. Ήβραμε θάλασσο ταραχή και ζαλίστηκα. Τι να κάνουμε, αφού έχουμε δρόμους. Το πρώτο παλιοκάικο που να πετύχουμε, μπαίνουμε μέσα για να σας φέρει στη Λέμεσο. Πάντως, η άφηξή σας μου έδωσε μεγάλη χαρά. Δυστυχώς, απόψε είμαι προσκεκλημένος εις τον Γεώργιο Ακάμαν, το πρόξενο της Γαλλίας. Αύριο όμως, οριστικώς, θα κάνουμε το μεσημέρι μαζί. Έλαμε το πρωί να εδώ και εν συνεχεία πηγαίνουμε στο σπίτι για φαγητό. Το καλάθι είναι. Για την κοκόνα Μαρικό. Στέλνει το ηχαζίνα για το σέφ της μέτρα. Για κουμί. Μαρίκα! Τα συνηθισμένα της χατζίνας. Ευκόλυνε, Δέσποινα μου, τα βήματα τους. Κάμε να τους δει με καλό μάτι ο Φραγκόπουλος και η κόρη του. Καπνίστε. Και σένα, γιέ μου. Ο Θεός να με αξιώσει να σε δω μεγάλον άνθρωπο στην κοινωνία. Πλάστηκες πάνω μου μετά την βάφτιση μου στον Ιορδάνη. Και είσαι ευλογημένο, κόρη. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας είδαμε. Α, Ζήνωνα. Έλα να χαιρετήσεις τους φίλους μας. Γεια σας. Γεια σου, γεια σου. Είναι ο μεγάλος μας γιος, Χατζη Μιχαήλη. Τον έχεις γνωρίσει. Φυτά στην ελληνική σχολή. Τυχεροί οι άνθρωποι που γεννηθήκατε σε μεγάλη πόλη, με σχολεία και δασκάλους σπουδαγμένους στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο. Μόνοι μας εδώ οι έμποροι επιβάλαμε ήδη φόρων εις τους εαυτούς μας για να συντηρώμε τα σχολεία μας. Την ελληνική σχολή την έχουμε εδώ πριν ακόμα από το 1821. Και για τις χώρες μας το Παρθεναγωγείο. Μα οικονούθησα σπέντορα. Η Χριστίνα, νομίζω, μεγαλύτερη που το ζήνουν. Ναι, πιο μεγάλη. Σήμερα πήγαν από το πρωί εκδρομή στο περιβόλι ενός φίλου. Δεν βαριέστε. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα τις δυσκολίες που υπάρχουν στον τόπο μας. Και στα σχολεία, και στα εμπόρια, στις συγκοινωνίες και παντού. Μόνο αν απαλλαγόμενα από τον Τούρκο θα ειδούμεν πρόοδο. Αυτά τους μανθάνει ο σχολάρχης τους, ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Και έχει άδικο ο σχολάρχης. Ο Τσεσνόλα σήκωσε από την Επισκοπή σπουδαιοτάτους αρχαιολογικούς θησαυρούς και κανένας δεν τον εμπόδισε. Δεν έχει άδικο, παιδί μου. Αλλά ώστε να φύγουν οι Τούρκοι, πρέπει να είμαι προσεκτική. Συνεχώς αυτό με επαναλαμβάνετε. Λοιπόν, να με συγχωρείτε τώρα. Πρέπει να φύγω. Έχω δύσκολα μαθήματα να προετοιμάσω. Γεια σας. Δεν θέλω να τον ενθαρρύνω σε παράτολμες πράξεις που δεν έχουν και κανένα αποτέλεσμα. Αντιθέτως,
γίνονται αιτία να μπαίνουν αθώοι άνθρωποι σε περιπέτειες. Σε περιπέτειες αργά ή γρήγορα θα μας βάλει Δημήτριο Ζήνο. Ξέρετε, πέρσι είχαμε περιπέτειες την ημέρα του Μπαϊραμιού. Επανάστασης, εφόραζε ο Καϊμακάμς και ήσαν οι μαθητές και ανάμεσα τους και ο Ζήνο, που είδαν κάτι τουρκόπεδα να πέσουν τσιρίτιν σε έναν περιβόλι και άρχισαν να τους ρίχνουν πέτρες και ρίζες των κουνουπιδιών. Και έτρεχε ο καημένος ο Δημήτρης μαζί με άλλους προεστούς να ελευθερώσουν αθώους ανθρώπους. Ροκόλη, τι περιμένεις? Αύριο, ανέβρουμε καΐτζι να γυρίσουμε στον τόπο μας. Περίμενε και μου. Ακόμα δεν ήρθαμε. Τι να περιμένω, δεν είδε το μεσημέρι του Φραγκόπουλου. Ούτε την κόρη του είδαμε, κι ούτε εσύ μπόρεσε να το ανοίξει κουβέντα. Πάρε υπομονή. Μπορεί να τα καταφέρω απόψε. Κατά τις 6 είπε θα μας περιμένει στην ισότητα. Είδε το Ζήνο να πώς σε μίλησε. Τα γράμματα κάνουν σε άλλον άνθρωπο. Δεν το ξέρεις, γιέ μου. Ό,τι και να συμβεί τον Νικόλα μας πρέπει και εμείς να το σπουδάσουμε. Η ήττα της Τουρκίας είναι πλέον αναπόφευκτος. Ρωσικές δυνάμεις προελάβουν συν προς την Κωνσταντινούπολη και η οικονομική κατάσταση της πύλης είναι δραματική. Αυτά όλα ίσα γνωστά. Το ενδιαφέρον του ότι Ισραήλ για να αποκτήσει Αγγλία έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι το νέο. Ούτε αυτό με εκπλήττει. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ουδέποτε απέκλειψε την ανησυχία του για την προέλαση των Ρώσων και την αποδυνάμωση του τουρκικού στρατού. Ποτέ δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να καταλάβει τα στενά του Βοσπόρου και να κατεβεί στην Μεσόγειο. Ο δρόμος προς τα συνδύες θέλει να είναι κάτω από τον ειδικό του έλεγχο. Και τι είδος θα είναι άραγε αυτό το έδαφος? Το αναφέρει παρακάτω. Καλησπέρα σας. Καλώς σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Άγγλος πρωθυπουργός ζητεί από την Τουρκία αυτό το έδαφος, κατάλληλος λιμή, εις τον οποίο θα δίνανται τα πλοία να ανεφοδιάζονται χωρίς να είναι ανάγκη να καταφεύγω συν εις Μάλτα. Θα έχει υπόψη του την Σούδαν της Κρήτης ή την Ρόδων. Γιατί όχι και την Κύπρο? Ο λιγότερο πιθανόν. Η πληροφορία ομιλεί διαλυμένα. Εγώ δεν βλέπω καθόλου απίθανο να είναι η Κύπρος το έδαφος που θα ζητήσει η Αγγλία. Εάν λάβουμε υπόψη ότι στο ειδικό της και μόνο συμφέρον αποβλέπει η Αγγλία, τότε πρέπει να συνυπολογίσουμε εις την επιθυμία της να περιορίσει τη Ρωσία και το ενδιαφέρον της για τη Συρία και την Αίγυπτο. Και ως εκ τούτου η Κύπρος είναι ένα θαυμάσιο σημείο εις το οποίο μπορεί να στηρίξει το βαρύ της πέλμα για να διασκελίσει ευκόλως τα διαστήματα μέχρις Αιγύπτου και Δυτικής Ασίας. Ασφαλώς ούτε καν απασχολεί τον Ισραήλ η δική μας τύχη. Αλλά δι' μας αυτό θα είναι θείον δώρον, Ανδρέα μου. Θείο δώρον. Καλή ήλπις, αλλά ας μη βιαζόμεθα, δια να μην απογοητευθώμε. Να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη παράγραφο της κύρου Αναβάσεως. Δαρίου και Παρισάτιδος γίγνονται παιδες δύο. Πρεσβύτερος μεν Αρταξέρξης, νεότερος δε Κύρος. Επίδε εισθένει Δαρίος και υπόπτευεν τελευτήν του βίου. Ευούλετο. Ευούλετο το παιδε, αμφωτέρω παρίνε. Πολύ καλά. Ώρα του γλυκάνη σου. Να ξεκουραστείτε και λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά πηγαίνουμε, Κοκόνα Μαριγό, με τα πρώτα μαθήματα της κύρου Αναβάσεως. Τελειώσετε την κύρου παιδεία. Από προχθές η πρόοδος της Χριστίνας είναι πολύ ικανοποιητική. Ξέρετε την επιθυμία της, κυρία Πολεξέλη. Το Αρσάκιο. Γιατί όχι. Είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρει μια χαρά. Το πρωί δεν ήμπρα χρόνο να σου μιλήσω για το χρέος. Δεν το ξέχασα. Σύντομα θα μπορέσω να σου εξοπλίσω και ένα μέρος. Λοιπόν, άκουσα, κύριε Δημητρή.
Έθελω τις 800 λίρες. Θωρείς το γιο μου. Έθεσαι να μπαίνεψω εγώ. Λοιπόν, δώσ' μου την κόρη σου τη Χριστίνα για τον Δημητρό και ξέχασε το χρέος. Πρόταση γάμου για τη Χριστίνα. Μα ακόμα δεν έχει κλείσει τα 16. Να την περιμένουμε να τα κλείσει. Και αν χρειαστεί να εγκατασταθεί στην Πάφο, πώς θα αποχωριστεί τη μητέρα της εις τόσο τρυφεράν ηλικία. Αυτό διορθώνεται. Και η μητέρα μπορεί να επισκέφτεται την κόρη της όποτε θέλει και κόρη τη μάνα της. Και η Χατζίνα να ξέρεις ότι να την έχει παραπάνω από την κόρη της. Πρέπει να το συζητήσω με την γυναίκα μου και πρωτίστως με τη Χριστίνα. Δώσ' μου λίγον χρόνο. Με τα χαράς. Όσο χρόνο θέλεις. Καλό θα ήταν, αφού βρίσκεστε εδώ, να κανονίσουμε μια συνάντηση του Δημητρού με την Χριστίνα. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει δει ποτέ ο ένας τον άλλο. Ναι. Ώρα να πηγαίνω. Ανδρέα μου. Να σου συστήσω τον Χατζη Μιχαήλιν Παπα-Νικολάου, καλό συνεργάτης από την Πάφο και ο γιος του Δημητρός. Γεια, εντελειωμένη Δημητρό. Ο Φαλγόπουλος θέλει τον Ιβουγάμο. Εγώ είμαι πολλά αισιόδοξο. Κόρη, η Χριστίνα είναι να με θέλει. Κόρη, είναι ταπεινή και υπάκουη. Και θα κάνει ό,τι της πει ο πατέρας της. Η μάνα. Η μάνα θα κλωτσίσει για μου. Η μάνα είναι μάνα. Πώς να αποχωρήσει την κόρη της και να τη στείλει στην εξορία. Όμως, άμα αποφασίσει ο αφέντης, πρώτο ο Θεός, όλα θα πάει στην κατευθείαν. Τη Χριστίνα, Δημήτρη. Την πρώτη μας κόρη, την καλύτερη. Με ένα χωριάτι για 800 λίρες. Όχι για τις λίρες, Μαρικό. Για τον άνθρωπο, κατάλαβε. Ο Δημητρός αξίζει όσο δεν αξίζουν 10 σπουδασμένοι σε πανεπιστήμια. Ούτε για 800, ούτε για 1800 δεν θα έδιδα την κόρη μας σε κάποιον που δεν αξίζει. Ο νέος είναι εργατικός, φιλότιμος, ό,τι πρέπει δι' έναν άντρα. Εγώ δεν τον εγκρίνω πάντως αυτόν τον γάμο. Να το ξέρεις. Μα ποτέ σου δεν ασχολήθηκες με αυτόν το παιδί. Αυτός κάνει ουσιαστικά τα εμπόρια χαρουπιών του πατέρα του. Αυτός κατεβαίνει στα λιμάνια να φορτώσει. Αυτός κρατά την αλληλογραφία. Δεν θα κακοπέσει η κόρη σου στα χέρια του, μη φοβάσαι. Αχ, Χριστίνα μου. Κι εγώ είχα άλλο όνειρο για σένα. Μην κάνεις έτσι, Μαρικό. Θα γνωρίσεις πρώτα καλά τον νέον. Θα τον γνωρίσει και η Χριστίνα. Και έπειτα να λάβεις υπόψη ότι ακολουθούν και άλλες τρεις κόρες. Και νέοι αξιόλογοι όπως ο Δημητρός δεν βρίσκονται όλη την ώρα. Κοκόνο, Μαρικό. Βασέλη. Τα σεβάσματα μου. Παρακαλώ. Λοιπόν, πώς σου εφάνει η Λεμεσός. Η Λεμεσός είναι πόλης. Και το χτήμα δεν είναι πόλης. Το χτήμα είναι δυστυχώς χωριών. Προς το παρόν τουλάχιστον. Όλα θα αλλάξουν όταν γίνει και εκεί η ελληνική σχολή. Επί απίτηδες σήμερα τη διδά το σχολείο της Αγίας Νάπας. Το αλληλοδιδακτικό. Μάλιστα. Επισκέφθηκα και την ελληνική σχολή στον επάνω όροφο και τη βιβλιοθήκη. Τα συγκρίνει με το σχολείο εις το χτήμα και στεναχωριέται.
Δυστυχώς εκείνο δεν μπορεί να ονομάζεται σχολείο χωρίς πίνακες, με μισοχαρασμένα θρανία. Ευτυχώς ο Δημητρός, με τη βοήθεια του Θεού, εφάνει τυχερός και όμαθε καλά γράμματα με τον αρχιμαντρίτη Ιωακήμ. Καλός δάσκαλος. Σπουδαγμένος της Χάλκης. Και γαλλικά έμαθε μόνο έναν δάσκαλο που ήρθε από την Αλεξάνδρεια. Δυστυχώς τα γράμματα μου δεν είναι πολλά. Τα κενά στη μόρφωση να αναπληρώνονται. Αφού έχεις έφεση, μπορείς να διαβάσεις. Για ένα πράγμα σας ζηλεύω εσάς τη Λεμεσό. Μορφώνεται όπως πρέπει τα τέκνα σας. Πράγματι, είχε καλές δασκάλες η Χριστίνα. Σπουδασμένες εις Αθήνας. Αρσακιάδας, την Μαριγόν Λαζαρίδου, την Ελένη Νεύερ. Η κυρία Πολυξένη σπούδασε στο Παλάδιο της Κωνσταντινούπολεως. Δασκάλα της ήταν η Σαπφόλεον Διάς. Θέλει και η Χριστίνα να φοιτήσει στο Αρσάκιο. Είναι πολύ επιμελής και φιλομαθής μαθήτρια. Φέτος παίρνει ιδιαίτερα μαθήματα από την κυρία Πολυξένη. Αρκετά αυτά που έμαθε. Οι κόρες της θα μάθουν περισσότερα. Οι γυναίκες τι χρειάζονται τα πολλά γράμματα. Η δική μου δεν εφήτησε σε σχολείο. Ό,τι έμαθαν από τον πατέρα της, τον ιερέα. Κι όμως, επαραστάθηκε μου και συμβούλευκε με σε όλες τις δουλειές μου. Σαν να τέλειωσε πανεπιστήμιο. Ότι είμαι ο φίλος στη γυναίκα μου. Σε την εκκλησία του χωρκού, εκείνη την έκτησε. Ναι, ανάφερε μας το παπάς μου. Και για το βιολιτζίν και για τις γυναίκες που κουβαλούσαν πέτρες στη σειρά. Αλήθεια, πόσοι δούλεψα. Όλων των χωριών, από 12 ως 70 χρονών. Εκάτσαμε οι τρεις μας. Εγώ, η Χατζίνα και ο Δημητρός. Και υπολογίσαμε τη δύναμη των χωρκανών μας. Να προσφέρουν την εργασία τους. Να μην πεινάσουν όμως. Δυο ως τρία με ρουκάματα οι πιο φτωχοί. Οι πλουσιότεροι και 10 και 15. Το πέπτο σου με ρουκάματο, το δοχτήρι, ακούμε και αύριο και κανεί. Πώς παντέχω, ήμουν από εδώ για την εκκλησία. Έλα. Και εγώ, εκτός από τις πέτρες που θα τις εκουβαλούσαν από το Αϊβούνιν οι χωρκανοί, όλα τα άλλα υλικά και τους ξέρουν μας τόρους. Και η ασπασία να πρωτοστατεί. Χάτε λαβήθη, αρκεί να την παφίτητσι. Η γενέλη σε λου διασκέδαση για να περνάει η ώρα. Δόξα σου Θεός. Αν την έκτιζα μόνος μου, δεν θα είχα την ίδια χαρά. Τώρα αθωρώ χαρούμενους και τους άλλους χορκανούς, που η εκκλησία είναι έργο των σερκών τους. Σε ευχαριστούμε διπλά. Περνούν όμως σε δύσκολη ζωή οι γυναίκες στα μέρη σας. Στην πόλη Νόη. Στο κτήμανε χτιστήκα σπίτι και παλάτια. Οι κυρίες με τις δούλες τους και με όλες τις ευκολίες τους. Τώρα τελευταία εγκατασταθήκα στην πόλη καλές οικογένειες που ήρθαν από άλλα μέρη. Και κάμουν εργοστάσιο ήδρυσαν κάποιος που ήρθαν από τα Τρικαλά. Και από ό,τι μαθαίνω ο Λαπιθιώτης θα παντρέψει την κόρη του με ένα γιατρό που την κάσω. Εσείς πώς δεν εγκατοικήσετε στην πόλη? Για μας είναι αργά πλέον. Όμως ο Δημητρός θα εγκατασταθεί στο κτήμα. Με τη δύναμη του Θεού αγοράστην το σπίτι πάνω από το κονάκι. Για να φτάσει όμως κανείς εκεί, χρειάζεται να κάνει ολόκληρο θερασινό ταξίδι. Ελπίζω να αλλάξω σύντομα τα πράγματα. Οι Τούρκοι δεν θα μείνουν επί πολύ ακόμη. Με την τροπή που παίρνει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, εγώ αναμένω εξελίξεις. Πρώτα Θεός, κι εγώ το ίδιο. Θα τους μείνει χαρά τους Τούρκους. Κάθε μέρα διαδόσεις εδώ στη Λεμεσό πως εκαταστραφήκασαν οι Ρώσοι και επιάσαν και εχμάλου τον Τσάρο. Χαρά μην τους τον προκούριν και τα γρόσια που εσύ να ξέρω να κάνεις που τα χωρκά για τον τουρκικό στρατό. Εν τα έγραψες καλά. Εσύ έγραψες τα καλύτερα. Τη μέρα σήμερα και ήδη συνένε πήραμε που τον πατέρα σου. Όπως για αν είσαι θα νεφάνουν, μάνα. Μπορεί να μένει βραμάουνα για τον πάνω. Χωρίς όλες χάνω το θάρρος μου. Λαλίζα μεν τα καταφέρουσι. Σκέφτομαι και τον Δημητρό. Πώς θα του φανεί η κορούα. Αν είναι όμορφη να του αρέσει. Εμένα να αρέσει ούτε να η κόρη του δασκάλου. Εμένα να αρέσκουν μου τα βρουλιά της.
Εσάς, εν ώρα σας να κοιμηθείτε. Άντε. Όπως είπαμε, ναι. Ως τον Ιούνιο θα έρθετε ξανά για τους αραβώνες. Να κλείσει η Χριστίνα τα 16 της, να τελειώσει και τα μαθήματά της με την κυρία Μπολιξέν. Προς το παρόν, δίνουμε τον λόγο μας. Πρώτα Θεός, τον Ιούνιο. Σκέφτομαι τη μάνα σου. Φαντάζομαι τη χαρά που θα κάνει άμα της πάρουμε το μαντάτο. Τα ρώτησα σε χτες. Ακόμα... μου είπες πώς σου φάνηκε η Χριστίνα. Τι να σου πω. Αφού κατάλαβες πώς μου άρεσε. Ταπεινή κοπέλα. Είναι καμιά περήφανη, φαντασμένη όπως ενόμισε. Η μάνα της όμως... Και δεν έχει άδικο. Άμα σκεφτείς τι είναι η Ρεβεσός και τι είναι το κτήμα. Η κουρούδα όμως έδειχνε ευχαριστημένη. Έδειχνε. Πώς θα της φανεί όμως άμα έρθει την κατάσταση. Ορπίζω πως θα αλλάξουν τα πράγματα. Άκουσες τι είπε ο Φραγκόπουλος. Αναμένονται εξελίξεις. Απεσταλμένοι του οίκου Ζαρύφη από την Κωνσταντινούπολη έχουν αγοράσει κτήματα στη Λεμεσόν. Αυτοί πιστεύουν ότι με την αλλαγή θα πάρουν αξία. Άκουσα ότι στην Κολόνη αγοράσα γίνει Κωνσταντινού πολίτες. Πώς τον Ιούνιο θα δείξει το πράγμα. Έχει ακόμα 8 μήνες. Άρα ή ως τότε θα αλλάξει γνώμη η Χριστίνα. Έβαλες κακά με τον νοσηλιακό. Εδώ καμά στο Λόντους, δεν θα τον πάρουν πίσω. Έστειλε μας μια παράταση, οι άνθρωποι. Ώσπου να κλείσει η κουρούδα τα 16 να τελειώσει τα μαθήματά της. Έλα, με την βοήθεια του Θεού, όλα θα πάσουν καλά. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Thank you.